ΙΒ, ΙΑ, 11 κεφάλαιο. Κορινθίους Α, 11 κεφάλαιο, σελίδα 1015, εδάφιο 20. Εδάφιο 20, 11 κεφάλαιο, σελίδα 1015. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακών δείπνων, διότι έκαστος λαμβάνει πρωτου άλλου το ίδιο εαυτού δείπνων, εν το καιρό του τρώγειν, και άλλος μεν πεινά, άλλος δε μεθύει. Μη δεν έχετε οικίας δια να τρώγετε και να πίνετε, ή την εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας, τι να σας είπω, να σας επενέσω εις τούτο, δεν σας επενώ. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδε το έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνετε στην ανάμνησή μου, διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνετε το ποτήριον τούτο, το θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε, ώστις τρώγει τον άρτον τούτον ή πει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου, διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους είναι ικανοί, διότι αν διεκρίνομεν εαυτούς δεν ηθέλομεν κρίνεστε, αλλά όταν κρινόμεθα παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθούμεν μετά του κόσμου. Αμήν. Διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς δεν ηθέλομεν κρίνεστε. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα προσκλητήριο: να διακρίνουμε τους εαυτούς μας για να μην κρινόμεθα εν ζωή υπό του Κυρίου. Εάν διεκρίνετε εαυτούς, εάν διεκρίνομεν εαυτούς δεν ηθέλομεν κρίνεστε. Ρίζα πάντων των κακών η φιλαργυρία. Δηλαδή, εάν δεν διακρίνουμε τον εαυτό μας, ο Θεός έχει αποφασίσει να φέρνει κρίσεις. Και οι κρίσεις ποιες είναι? Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριση σε αυτόν, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουν συν ικανοί. Το κάθε τι, αδερφοί αγαπητοί, που κάνουμε έχει συνέπειες. Εάν αποφασίσουμε να περπατάμε στο ζυγό του Χριστού, θα έχουμε τις συνέπειες της απόλυτης ευλογίας, της απόλυτης όμως ευλογίας, τη βεβαιότητα ότι θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών και θα απολαύσουμε στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία που ευδόκησε ο Πατήρ να μας χαρίσει, θα απολαύσουμε το μισθό μας πλήρη. Αν όμως επιμένουμε αν και ο Θεός μας το φανερώνει στα λάθη μας, στις αμαρτίες μας, στο περπάτημά μας κατά τις ορέξεις της απατηλής καρδιάς μας, τα πράγματα δεν θα είναι καλά από σήμερα και στο εξής. Γιατί σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός το λέει σε όλους μας, πρώτα σε μένα, με τον καλύτερο δυνατό και πιο καθαρό τρόπο. Υπάρχουν αμαρτίες θανάσιμες. Θανάσιμος αμαρτία είναι βασικά μία, όποιος βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να έρθει πάλι σε μετάνοια. Τι σημαίνει θανάσιμος αμαρτία? Σημαίνει το έκανες, τελείωσες. Είναι σαν να βάλει ο άνθρωπος το χάραγμα στην εφταετία του Αντίχριστου. Το έβαλε, τελείωσε. Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.
Άρα υπάρχει και αμαρτία μη θανάσιμος. Δηλαδή που μπορείς να πας στον Κύριο να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, να ζητήσεις έλεος, χάρη, το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας και καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Υπάρχει όμως και μία άλλη θανάσιμος αμαρτία που βγαίνει από τις μη θανάσιμες, που είναι η εκούσιος αμαρτία. Εάν εκουσίως αμαρτάνεται, την όποια αμαρτία, αλλά συνειδητά, χωρίς να έχεις καμία πρόθεση να μετανοήσεις και να την απορρίψεις, τότε η οποιαδήποτε μη θανάσιμος αμαρτία, εάν γίνεται συνειδητά, ενσυνείδητα, κατ' εξακολούθηση, χωρίς έλεγχο, χωρίς μετάνοια, χωρίς επιστροφή, μεταβάλλεται αυτή η μη θανάσιμος αμαρτία σε θανάσιμο. Γι' αυτό και αποθνίσκουσιν ικανή. Και μετά το θάνατο δεν υπάρχει μετάνοια. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού να δοκιμάζουμε, ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει. Σήμερα και από σήμερα να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό? Γίνεστε έτοιμοι. Ας είναι εωσφύες σας περιεζωσμένε και η λίχνη σας και όμενη. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν να επιστρέψει ξαφνικά. Ξέρουμε την ημέρα, ξέρουν την ημέρα, αλλά δεν ξέρουν την ώρα. Αν θα έρθει την πρώτη φυλακή, τη δεύτερη φυλακή, την τρίτη φυλακή ή την τέταρτη φυλακή. Αλλά οι δούλοι είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν να επιστρέψει ο Κύριος αυτόν εκ του γάμου του, να είναι έτοιμοι να του ανοίξουνε, να τον υποδεχθούνε, και αυτούς που έτσι περιμένουνε, που αυτούς τους δούλους που έτσι περιμένουνε, έτοιμοι, όχι κοιμόμενοι, όχι με τις πιτζάμες, όχι διάφοροι, όχι επαναλαμβανόμενες αμαρτίες, μη θανάσιμες, οι οποίες γίνονται θανάσιμες, αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος θα τους υπηρετήσει. Θα περιζωστεί, θα τους βάλει στην τράπεζα να καθίσουνε, θα σταθεί όρθιος αυτός και θα τους υπηρετήσει. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, να πάρουμε θέση μπροστά στο Θεό. Δεν είναι για κάποιον ή για κάποιους ο Λόγος του Θεού, είναι για όλους μας ανεξαιρέτως που ακούμε από πουδήποτε το Λόγο του Θεού. Ας δοκιμάζει έκαστος τον εαυτό του για να μην κρίνεται, γιατί άλλος ο Θεός θα φέρει κρίση προς μετάνοια. Κρίση προς επιστροφή, κακό προς διόρθωση. Σήμερα λοιπόν έχουμε όλοι μας μια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα που θα σηκωθούμε, να σταθούμε με φόβο και τρόμο, σήμερα το κατάλαβα καλά αυτό, εργαζόμενοι με φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας, γιατί ο Κύριος έρχεται καθήν ώραν δεν στοχάζεστε. Είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Μη βρεθούμε σαν τον άφρονα πλούσιο, μη βρεθούμε σαν τις πέντε μωρές παρθένες, αλλά να βρεθούμε έτοιμοι, να ακούσουμε τη σάλπιγγα του Θεού και να δούμε τα σώματά μας τα θνητά να μεταμορφώνονται σε αθάνατα και τα φθαρτά σε άφθαρτα. Αμήν, αδερφοί. Να εκμεταλλευτούμε, σας παρακαλώ, σαν να μας παρακαλεί ο Θεός, να εκμεταλλευτούμε τη σημερινή ημέρα. Το αύριο δεν μας ανήκει. Αυτή η στιγμή μόνο μας ανήκει. Και αυτή τη στιγμή να την εκμεταλλευτούμε. Να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε ο Θεός
να μας ελεήσει, να μας συγχωρήσει. Την υπηρεσία μας, τη διακονία μας, στην υπηρεσία μας και στην διακονία μας να μην υπάρξει μόμος, πλήρης, έτσι πως μας θέλει ο Θεός, τουλάχιστον για αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, να λάβουμε μέρος προς ευλογία και όχι προς κατάκριση στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ας σηκωθούμε. Ας προσευχόμαστε.